Το ψηφοδέλτιο λοιπόν του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και οι υποψήφοι βουλευτές του είναι καταξιωμένοι αγωνιστές στο μαζικό λαϊκό κίνημα και στους αγώνες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας. Ο πρώτος υποψήφιος είναι αλφαβητικά ο Δόβας Χρυσόστομος του Δημητρίου από εδώ δεξιά μου. Είναι γεωπόνος, ιδιωτικός υπάλληλος, κατοικός στο Γέρμα και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο επόμενος υποψήφιος είναι ο Ζέας Λεωνίδας, τον γνωρίζετε όλοι, του Βασιλείου. Είναι συνταξιούχος συνεργάτης, κάτοικος Κολκυνθούς, δημοτικός σύμβουλος Καστοριάς με τη λαϊκή συσπήρωση και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο τρίτος υποψήφιος αλφαβητικά είναι ο Τίγκας Γεώργιος του Αλεξάνδρου, δάσκαλος, κάτοικος Καστοριάς, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Καστοριάς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και εξ αριστερών μου, η Χαραμοπούλη Βασιλική του Σωτηρίου, είναι άνεργη χημικός, κάτοικος Καστοριάς και στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλούμε λοιπόν όλο το λαό του νομού, απευθυνόμενοι σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλες τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, σε όλους τους νέους και τις νέες, απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε αγωνιστές από άλλους πολιτικούς χώρους που εναντιώνονται σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που προβληματίζονται για την πορεία των εξελίξεων. Τους καλούμε να κάνουν μια νέα αρχή, να πάρουν την απόφαση δυνατά, μαζικά, να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό το βήμα είναι σημαντικό, θα δυναμώσουν την κοινή μας προσπάθεια, θα συμβάλλει στην ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος. Θα δώσει όθηση στον άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα είναι σε όφελος του λαού. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να αγωνιστούν για το δικό τους μέλλον και το μέλλον των παιδιών τους. Κύριε Αντωνιάδη, μια ερώτηση να κάνουμε λίγο. Θέλω μόνο το εξής να μου πείτε, αν σημαίνει κάτι χωρίς να μπαίνει θέμα, ούτε να μαντέψουμε, ούτε να προφητέψουμε αποτελέσματα, με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση που έχει προκαλέσει και σάλο, θα έλεγα, από τη τηλεόραση του Α, βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να σας περνά με βάση τη δημοσκόπηση. Είναι κάποια πράγματα που τα υπολογίζουμε, πανελλαδικά λέω τώρα. Είναι κάποια πράγματα που τα υπολογίζουμε, νομίζω και ο Καμένος είναι μπροστά από εσάς. Είναι πράγματα τα οποία έρχονται ως μηνύματα ή νομίζετε ότι δεν έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο όλα αυτά. Κύριε Παραρά, οι δημοσκοπήσεις όπως γνωρίζετε δεν γίνονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι. Γίνονται από δημοσκόπους, γίνονται από εταιρείες οι οποίες εκφράζουν και κάποια συμφέροντα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με αυτό. Δεύτερον, τώρα, αν τα ποσοστά είναι αυτά ή άλλα, θα το δούμε στην κάλπη. Έτσι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι τότε τι θα γίνει. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Δεν μας απασχολεί αυτό σαν κύριο, δεν είναι ο στόχος μας δηλαδή το ποσοστό ως αυτοσκοπός. Εμείς λέμε να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί αυτή θα είναι η ισχυρή αντιπολίτευση αύριο μετά τις εκλογές. Αλλά από εκεί και πέρα, το αν θα είναι το ένα κόμμα πιο πάνω και το άλλο πιο κάτω, εμείς δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε πολύ ισχυροί μετά τις εκλογές. Θα δυναμώσει το λαϊκό κίνημα. Υπάρχουν και από εμάς οι τάσεις που δεν είναι δημοσκοπικές, αλλά είναι η πραγματική δημοσκόπηση που γίνεται κάτω στο λαό. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτές τις 18 μέρες που μένουν να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να απεκλωβιστούν από τα δύο μεγάλα κόμματα, να έρθουν να συμπαραταχθούν, έστω και αν δεν συμφωνούν όλοι μαζί μας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί πραγματικά αυτό θα σημάνει και θα τις τρομάξει, γιατί μόνο αυτό θα τις τρομάξει, όπως ξέρετε και τις δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Που θέλουν να στηρίζουν το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, το είπαν και πριν τις εκλογές, αυτό θα τις τρομάξει μόνο. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βγει πιο ισχυρό. Για τα άλλα κόμματα, ξέρουμε, το είπαμε και πριν στην τοποθέτησή μας, ότι είναι ουσιαστικά αναχώματα.